χωρίς την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου λόγω των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τη διασπορά του κορονοϊού, αλλά με κάθε επισημότητα θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του Δήμου Πογονίου Καλπάκια 2021. Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στην επέτειο για το έπος του 1940, καθώς η περιοχή του Καλπακίου δέχτηκε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το κύριο βάρος της Ιταλικής επίθεσης. Από το 1995 ως σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν για το μεγαλείο της ελευθερίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πογονίου Κωνσταντίνος Καψάλης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τρίτη, 26 του μηνός, 6 ώρα το απόγευμα στο Χάνι του Δελφινακίου. Εκεί θα γίνει επιμνημόσυνη οδέηση, καταθέσεις στεφαλιών, ομιλία, και ξεκινούμε από εκεί για να δείξουμε ότι τη μεγάλη δράση του θρηλυκού τάγματος Δελφινακίου, τάγμα προκάλυψης, όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο για την έκβαση του αγώνα. Συνεχίζονται την επόμενη μέρα στις 27 το απόγευμα στο μνημείο του μαχητή, όπου απετέλεσε σύμβολο αντίστασης, που ήταν η κύρια αντίσταση, θα έλεγα, των Ελλήνων κατά των Ιταλών, με την επιμνημόσυνη δέηση, ώρα 6 το απόγευμα, με την επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφανιών, το προσκλητήριο νεκρών, μια τοπογραφική ενημέρωση από αξιωματικό της ταξιαρχίας και συνεχίζονται την επόμενη μέρα στις 28 του μηνός στη Μονή Σωσίνου, όπου η Μονή Σωσίνου εκείνη την περίοδο ήταν το παρατηρητήριο του θρηλυκού πυροβολικού με πρωτοστάτη τον θρηλυκό Κωστάκη, ο οποίος σημείωσε σημαντικές επιτυχίες με τις εύστοχες βολές που έριξε εκείνη την περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις τρεις εκδηλώσεις και με την εκδήλωση που θα γίνει και στη Βύσανη τις 30 του μηνός, όπου θα τελέσουμε μνημόσυνο για όλους τους πεσόντες του 40, αλλά και να τιμήσουμε και ιδιαίτερα τον Αλεβιζάτο, ο οποίος έπεσε στην περιοχή της Βύσανης, τιμούμε σποραδικά σε αυτές τις εκδηλώσεις και στο Παρακάλαμο και στη Βύσανη και στο Καλπάκι και στο Δελβινάκι, γιατί όλα τα τοπία αυτά απετέλεσαν σύμβολα για την μεγάλη νίκη των Ελλήνων. Δυστυχώς δεν θα γίνει αναπαράσταση της μάχης και φέτος. Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Θέλω να πιστεύω ότι να είμαστε όλοι υγιείς ώστε το χρόνο να το γιορτάσουμε με μεγαλύτερη λαμπρότητα, όπως αρμόζει στην ηρωική γενιά του έπους του 40.